γίνεται πολύ κουβέντα για τα ΜΟΕ, για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο και όλα αυτά σε μια εξίσωση που διερωτάται κανείς αν θα δώσει τελικά την επιδιωκόμενη λύση στο Κυπριακό. Έχουμε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η τελική λύση του Κυπριακού και το δεύτερο επίπεδο είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος που να μην υποστηρίζει και τα δύο. Το πρόβλημα είναι το εξής όμως, ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την ίδια διαφωνία. Δηλαδή, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει λύση διχοτομική, την οποία στην παρούσα φάση μεταφέρει από την τελική λύση στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από το τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες στα παρασκήνια. Ναι. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι η τουρκική πλευρά για να επιστρέψει την πόλη της Αμοχωστού, όπως υποχρεούται μέσω των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας το 5-50 και μέσω των συμφωνιών κορυφής του 1979, ζητά πρώτον την άρση της λεγόμενης απομόνωσης, δηλαδή το άνοιγμα του λιμανιού της Αμοχώστου. Δεύτερον, την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου, που σημαίνει, εξαρτάται από τη συμφωνία προφανώς, χωριστά FIR, που σημαίνει στην πραγματικότητα χωριστές κυριαρχίες. Και τρίτον, συνεκμετάλλευση ρήτρα, συνεκμετάλλευση των πετρελαίων πριν από τη λύση του Κυπριακού. Άρα φέρνει από το παράθυρο στην ουσία ακριβώς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να πράξει ότι ακόμα και αν ναυαγήσουν, θα δημιουργηθούν τελεσμένα ναι. χωριστών αντοτήτων που ονομάζονται στο διεθνές δίκαιο ως acknowledgement. Ναι. Δηλαδή αποδοχή πρώτης λύσης του ενός έναντι του άλλου. Ναι. Που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε ομοιροί. Από την άλλη πλευρά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κυπριακή Κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο προσπαθούν να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία. Όμως, έχουμε παγιδευτεί στην εξής κακή, κατά την δική μου άποψη, εκτίμηση. Οι συνομιλίες επανέρχησαν χωρίς αλλαγή ισοζυγίων δυνάμεων, δηλαδή χωρίς την εκ των προτέρων συμμαχία μαζί, για παράδειγμα, στρατηγική με το Ισραήλ. Δεύτερο, οι συνομιλίες άρχισαν υπό τον ισχυρισμό ότι ο Ερντογάν ήταν εξασθενισμένος λόγω των εσωτερικών καταστάσεων, άρα ήταν και πιο ευάλωτος στις πιέσεις. Και τρίτον, ότι ενδεχομένως να μην συνέβαιναν αυτά που συνέβησαν στην Ουκρανία. Άρα σήμερα έχουμε ένα Ερντογάν να κερδίζει τις εκλογές με ποσοστό πέραν των 40% στις δημοτικές και να είναι πανίσχυρος. Έχουμε την υπόθεση της Κριμαίας, στο πλαίσιο της οποίας αναβαθμίζεται η Τουρκία, και έτσι ο ισχυρισμός καταπίπτει. Καλά, σε αυτούς που, αν θέλεις, βάζουν τα αυγά τους στο καλάθι του κ. Ερντογάν, ναι. υπενθυμίζω ότι αλλιώς τον έβλεπαν μια δεκαετία πριν και αλλιώς τον βλέπω σήμερα. Ναι, έτσι. Αλλά όταν εμείς αναλύαμε, επί τη βάση της ψυχρής ρεαλιστικής σχολής σκέψης, ποιος είναι ο Ερντογάν, ότι πρόκειται περί ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κρυφή ατζέντα πάνω στα ισλαμικά ζητήματα, ότι είναι αυταρχικός. Και είναι πολύ καλή ερώτηση, διότι θέτω το εξής ερώτημα. Όταν αυτή τη στιγμή ισχυρίζονται οι πάντες ότι ο καλός κάποτε Ερντογάν έχει γίνει αυταρχικός, έχει γίνει σουλτάνος, δεν το λέω εγώ, τα λένε τα διεθνείς. Μα μήπως είναι το πραγματικό του πρόσωπο το σημερινό. Λέμε έτσι. Το εξής. Πώς μπορεί να υπογράψετε, κύριε Τσουρούλη, μια συμφωνία με ένα σουλτάνο ή με ένα πατεώνα, είτε στο πλαίσιο των ΜΟΕ, είτε στο πλαίσιο της τελικής ναι. λύσης. Από την άλλη, είναι εκεί και το βιβλίο του κ. Νταβούτογλου που λέει. Ναι. Εγώ όμως, επειδή πρέπει να προσέξουμε κάτι, δεν ήμουν ούτε είμαι στο απορριπτικό στρατόπεδο. Προφανώς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει, εφόσον μας απειλεί η Τουρκία με ναυάγιο για να μας φορτώσει την ευθύνη, εγώ θεωρώ ότι επί του παρόντος ο πρόεδρος μπορεί να αποφεύγει τις ευθύνες, διότι δείχνει προς τα έξω ότι έχει πρόθεση, δεν ελέγχω ποια είναι η λύση. Και ότι κοινωνιακά ό,τι θέλει λύση, αλλά θα πρέπει τόσο ο πρόεδρος πλέον, όσο και το Εθνικό Συμβούλιο, να θέσουν επιτάπητος ένα σχέδιο β. Διότι στρατηγική ναι. δεν σημαίνει μονόδρομο. Διότι ο μονόδρομος μας οδηγεί σε εγκλωβισμούς και επιτρέπει στον κύριο Οζερσάη να μας λέει ότι, εφόσον καταλαβαίνει ότι είμαστε σε μονόδρομο, θα πάτε σε ένα βάγιο και θα φορτωθείτε εσείς την ευθύνη. Λοιπόν, εναλλακτική στρατηγική επιλογή, και υπάρχουν πολλές. Ευχαριστώ πολύ για να φανταστείτε.